Καλημέρα κύριε Κουσούλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Κουσούλη, σήμερα λοιπόν ορκίζεται η νέα κίνηση και βρισκόμαστε σε έναν πραγματικά ουσιαστικά νέο κύκλο, αφού επιτρέψτε μου να θέσω μία διάσταση στη συζήτηση. Την περασμένη Κυριακή, προχθές δηλαδή, έκλεισε κάθε τι, απομακρυνθήκαμε από κάθε τι που συνδέεται με την ψευδή διαίρεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο και τις σχετικές δυνάμεις που υποστήριξαν το αντιμνημόνιο, κέρδισαν σε μια φάση και τελικά τώρα βλέπουμε την τελική φθορά τους. Αυτό πιστεύετε ότι συνέβη επί της ουσίας? Κέρδισαν... Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας, δηλαδή ένας κύκλος, μακρύς κύκλος παραπεταμένος, που είναι ο κύκλος της κρίσης, βρίσκει το τέλος του, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις που καρπόθηκαν, αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, καρπόθηκε την κρίση, ουσιαστικά έχει μπει στον δρόμο της πολιτικής του εξάντλησης και κατά τη δική μου γνώμη, έτσι όπως γνωρίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, προς το οριστικό τέλος του. Το ερώτημα είναι, έκλεισε ο κύκλος ή έκλεισε ο κύκλος των δυνάμεων που πίστευαν ότι μπορούν να περιγράψουν μια άλλη εναλλακτική εκτός μνημονίων? Γιατί τα μνημόνια συνεχίζονται με έναν τρόπο, όπως ξέρετε. Ναι, ενώ αναφέρομαι στην ένταση εκείνη που χρωμάτισε την εποχή, την προηγούμενη εποχή. Φυσικά τα μνημόνια θα συνεχίζονται και αυτό είναι ένα δεδομένο και πρέπει όλοι μας να το έχουμε υπόψη μας, γιατί περισσότεροι, ο μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας το ξεχνάει αυτό. Τώρα, οπωσδήποτε και δυνάμεις συμπληρωματικές παρασύρονται μέσα στην κίνηση αυτή των πραγμάτων, στη νέα συνθήκη που διαμορφώνεται και που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, θέλω να μου πείτε το εξής πρώτα απ' όλα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγεγραμμένα αποχής. Επισήμως είναι 47 και κάτι. Αν έβαζες μέσα και τα άκυρα και τα λευκά, τεχνικά δεν μπορείς να το κάνεις, αφού αυτή είναι η συμφωνία στο κοινοβουλευτικό σύστημα να είναι εκτός, θα ανέβαινε κι άλλο. Μου λένε πάρα πολύ, είναι νομοποιημένη μια πολιτική εξουσία το ίδιο με τη γείτονα, για παράδειγμα, που είχε συμμετοχή 82%? Να σας πω, το ερώτημα έχει μια πραγματική βάση, αλλά αυτή είναι η συμμετοχή των ανθρώπων και συνεπώς είναι νομιμοποιημένη. Μα... Αν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή θα ήταν περισσότερο νομιμοποιημένη. Αλλά τυπικά είναι νομιμοποιημένη. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να διατυπώσει μια ένσταση περιορισμένης νομιμότητας ως προς τη σημερινή κυβέρνηση, για παράδειγμα. Πολιτικά καταλαβαίνω το πρόβλημα. Καταλαβαίνω το πρόβλημα. Πολιτικά το ποσοστό αυτό σας λέει κάτι? Πολιτικά το ποσοστό αυτό λέει τα εξής. Αν έχω συγκρατήσει καλά τους αριθμούς, γιατί δεν τους έχω μπροστά μου, περίπου 700.000 Έλληνες δεν προσήλθαν να ψηφίσουν, περίπου, νομίζω είναι ένας λίγο μεγαλύτερος ο αριθμός, την 25η Ιουνίου. Αυτό έχει εξήγηση, και γιατί είναι επαναληπτικές εκλογές και γιατί θεωρούσαν πάρα πολύ ότι είναι δεδομένη η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε πάνω από 200.000 ψηφοφόρους, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αυτός. Και επίσης υπήρξε μια διασπορά, δηλαδή ακόμη και μια διαφορία εγκαταστάθηκε, αφού οι περισσότεροι πίστεψαν ότι το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου θα είναι η επανάληψη της 21ης Μαΐου. Εν υπάρχει τώρα σε αυτό μια αδιαφορία για τα δημόσια πράγματα. Μάλιστα. Πολιτικά λοιπόν, ποια είναι τα βασικά, κατά τη γνώμη σας, συμπεράσματα που προκύπτουν από την κάλπη? Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την κάλπη, την επαναληπτική κάλπη, το δεύτερο γύρο, εγώ θα επιμένω πάντα να λέω ότι είχαμε δύο γύρους, μία εκλογή σε δύο γύρους, είναι η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Κυρίως του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που το παρασύρει τελικά η νέα συνθήκη και οι νέες ανάγκες, απέναντι στις οποίες δεν μπόρεσε να σταθεί με νέο τρόπο, με νέο πρόσωπο, με νέο λόγο, με ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας που κερδίζει με 40% και πλέον, έχει 158 βουλευτές, έχει πολιτική ευχέρεια να διαχειριστεί όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα και θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτό θα το επιτύχει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το κύριο ζήτημα όμως είναι η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Δηλαδή το κενό της αντιπολίτευσης που μας αφήνει την Κυριακή το βράδυ η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτό το κενό της αντιπολίτευσης συμπεριλαμβάνω και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Μα το είπα και εγώ εισαγωγικά, ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά των δύο κυρίων πόλων στο χώρο της λεγόμενης κέντρο αριστεράς, λεγόμενης, δεν ξέρω πόση σημασία έχουν αυτά, πάλι υπολείπονται 10 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό λέει κάτι. Απολύτως λέει και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μας λέει είναι ότι οι δυνάμεις αυτές μέσα στη διαδρομή και την πολιτική σύγκρουση που συντελέστηκε στη χώρα έχασαν ιδεολογικά και πολιτικά τη μάχη. Κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθως το ΠΑΣΟΚ, που δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ανακάμψει αισθητά, γιατί αυτό δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να συμβεί, θα κινείται πάντα σε αυτή την οριακότητα. Και με την έννοια λοιπόν αυτή έχουμε μια νέα ισορροπία που θα έχει διάρκεια. Ετεροβαρής υπέρ του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές, της Νέας Δημοκρατίας, και δίπλα δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά βάρη απέναντι σε αυτή την κυβερνητική εξουσία. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κακή, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, εξέλιξη για τα πολιτικά μας πράγματα, γιατί περίπου θα κινηθούμε σε ένα κενό αντιπολίτευσης και μάλλον από ό,τι διαπιστώνουμε από τις πρώτες δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι που εκφράζουν την αξιωματική κυρίως αντιπολίτευση, τη μικρή αυτή αξιωματική αντιπολίτευση, μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πολιτικός τους χώρος και ο κομματικός αυτός σχηματισμός έχει πλέον εξαντληθεί και χρειάζεται κάτι νέο. Γιατί πιστεύετε ότι το αντιλαμβάνονται οι υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου όταν... Όχι, αναφέρομαι κυρίως στο ναι. που έχει μεγαλύτερη. Άρα θεωρείτε ότι έρχεται ένα ακόμη πλεονέκτημα στο κυβερνών κόμμα, είναι το ότι εδώ θα γίνει η μάχη του διαγωνισμού. Ποιος θα εκφράσει καλύτερα το χώρο αξιωματικά, δεν λέω αξιωματικής, αξιωματικά της αντιπολίτευσης. Θα επιδίδονται δηλαδή... Γι' αυτό ναι. σημείωσα ότι η κυβέρνηση, η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί θα έχει μακρά διάρκεια. Και η πολιτική ευχέρεια που έχει στα χέρια της τη δυνατότητά της η κυβέρνηση να χειριστεί τα ζητήματα είναι, θα έλεγα, σχεδόν απεριόριστη πολιτικά σήμερα και θα είναι απολύτως ανεμπόδιστη. Το κενό αυτό αντιπολίτευσης τι μας λέει, κύριε Σαχίνη? Ουσιαστικά μας λέει ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο πολιτικό κόμμα. Μάλιστα. Είναι μια σαφής διατύπωση αυτή. Η ανάδυση άλλων πολιτικών δυνάμεων που βρέθηκαν εντός κοινοβουλίου, πώς από την πλευρά σας αναλύεται? Να σας πω αυτό, τα μικρότερα κόμματα, αν αναφέρεστε σε αυτό, ναι. είναι αποτέλεσμα του ρεύματος που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και που είναι το ρεύμα της άρνησης, το ρεύμα της απόρριψης, το ρεύμα της τυφλής σύγκρουσης. Το έχω περιγράψει, επιτρέψτε μου να πω, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτό το ρεύμα της άρνησης. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει. Στην ελληνική κοινωνία έχει εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία με πάρα πολύ σκοτεινό τρόπο και βρήκε τον τρόπο να εκφραστεί. Αφού υπάρχει το 3% και όποιος πιάσει το 3% θα μπει στην Βουλή. Υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις που κερδίζουν αυτές τις μικρές μάχες σε αυτά τα μικρά μέτωπα και βλέπουμε αυτά τα τρία νέα κόμματα να βρίσκονται στη Βουλή. Τα τρία αυτά κόμματα έχουν μια παραλληλία, δεν ταυτίζονται, το καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα, έχω πολλά μηνύματα από την ώρα που σας ακούνε, μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, η αντισυστημική λεγόμενη ψήφος πήγε στην λεγόμενη δεξιά, άκρα δεξιά και λιγότερο στο κουκουέ και τη ζωή. Όλοι οι άλλοι αποδέχτηκαν τα μέτρα λιτότητας ως μια καθημερινότητα. Αυτό δεν μας λέει κάτι? Αυτό που ονομάζουμε, αν μου επιτρέψει ο φίλος μας μια σκέψη, αυτό που ονομάζουμε τη συστημική ψήφος, κατά τη γνώμη μου, συγκεντρώνεται σε ορισμένους πόλους, αλλά ταυτόχρονα και διασπείρεται. Δηλαδή, αν κάναμε μια έρευνα, θα βρίσκαμε ψηφοφόρους που επιλέγουν ακόμη και μεγάλα κόμματα να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Κυρίως όμως εκφράζονται στα κόμματα τα οποία κυρίως διεκδικούν μια αντισυστημικότητα, δηλαδή αυτό που ονόμασα προηγουμένως έκφραση της άρνησης, και παίρνουν τα ποσοστά που είδαμε. Υπάρχουν τέσσερα μικρά κόμματα, συμπεριλαμβάνω και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, που είναι κοντά σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκφράζουν δηλαδή μια απόρριψη, μια άρνηση, τέλος πάντων μια άλλη ματιά στα πράγματα. Μάλιστα. Μην πούμε τώρα σε ιδεολογική κριτική σε αυτό. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλημέρα κύριε Κουσούλη. Μήπως τελικά οδεύουμε προς ένα πολιτικό τοπίο όπως Αμερική, δημοκρατικών ρεπουμπλικανών, όπου στην πραγματικότητα οι πολιτικές και οι ιδεολογίες δεν διαφέρουν παρά μόνο στο πεδίο της μικροπολιτικής? Φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να πάμε προς τα εκεί, αλλά νομίζω δεν θα συμβεί στη χώρα αυτό. Δηλαδή, επειδή έχουμε μια προϊστορία πολιτικής έντασης, συμπεριλαμβανομένου του εμφυλίου, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα έχει περάσει έναν εμφύλιο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική σύγκρουση θα αντέξει λίγο στη διαδρομή χωρίς να έχει την ένταση της προηγούμενης φάσης. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα λέει κύριε Κουσούλη. Περίπου 4,5 εκατομμύρια δεν πήγαν να ψηφίσουν όταν το πρώτο κόμμα συγκέντρωσε περίπου 2,1 εκατομμύρια ψήφους.
Αυτοί οι 4,5 εκατομμύρια είναι ευχαριστημένοι από την ποιότητα ζωής τους, δεν νομίζω. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι δεν είναι. Το αμήλικτο όμως ερώτημα είναι τι να ψηφίσουν. Και ίσως έτσι αποστρέφονται τις εκλογές. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Αν ρωτούσαμε όλους αυτούς αν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, θα μας έλεγαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους. Θα καταγράφαμε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Πολλοί από αυτούς όμως είτε αποφεύγουν να πάνε στην κάλπη, είτε πάνε στην κάλπη, συμβιβάζονται με τις διαθέσιμες πολιτικές λύσεις που έχουν μπροστά τους, δηλαδή το πολιτικό σχέδιο που έχουν μπροστά τους, κυρίως αυτό που είναι περισσότερο πιστικό. Και αυτή τη στιγμή, την περασμένη Κυριακή και την 21η Μαΐου, το πιο πιστικό πολιτικό σχέδιο ήταν της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό κέρδισε κατά κράτος εις βάρος της αντιπολίτευσης, η οποία δεν διέθετε κανένα πολιτικό σχέδιο. Οι εκλογές πάντα, ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι μια διαδικασία σύγκρισης. Επιλέγουμε ανάμεσα στις προτάσεις που είναι μπροστά μας. Δεν επιλέγουμε ανάμεσα στις ιδανικές προτάσεις. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει κύριε Κουσούλη. Δεν εκφράζονταν μόνο μέσω του ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό του όχι στα μνημόνια. Υπάρχει μεγάλη αντισυστημική ψήφος δεξιά και αριστερή, όπως και μεγάλη αποχή. Επομένως, πώς περάσαμε, λέει, στην εποχή της μεταμνημονιακής ψήφου? Μήπως είναι ένα αφήγημα βολικό? Εννοώ, δεν είπα ακριβώς ότι περάσαμε σε μια μεταμνημονιακή ψήφο. Το πνεύμα αυτού του μνημονίου και αντιμνημονίου υπάρχει στη χώρα. Θέλησα να πω ότι τυπικά ο κύκλος των αντιπαραθέσεων, των εκλογικών αντιπαραθέσεων, των εκλογών δηλαδή που συνδέονται με αυτό το πνεύμα, επειδή ο κύριος εκφραστής αυτού του πνεύματος καταραίει στην Άλπη, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως απομακρυνόμαστε από αυτή την ιστορική φάση, δηλαδή τη δεκαετία την προηγούμενη, και απομακρυνόμαστε οριστικά, γιατί την προηγούμενη δεκαετία την προσδιόρισε, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ένταση του λόγου του, ο τρόπος του, η πολιτική του. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά φτύνει. Λοιπόν, πάω σε, πάω σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα του φίλου του Γιάννη, ο οποίος είναι και ένας νέος άνθρωπος. Λέει, καλημέρα σας. Εγώ είμαι 27 χρονών και όσες φορές ψήφισα στη ζωή μου, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά είδα όλο τον πόλεμο του συστήματος εναντίον του Κασιδιάρη, γι' αυτό και τον στήριξα. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά και σας υπενθυμίζω ότι υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι τεντώνεται το Σύνταγμα με τις απαγορευτικές νομοθεσίες των συστημικών. Όταν όλα τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι λένε κάτι, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λέτε όλοι ακριβώς το ίδιο. Ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι ψήφισε Κασιδιάρη διότι αισθάνθηκε ότι όλο το σύστημα ήταν απέναντί του. Ναι, καταλαβαίνω αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά. Οι απαγορεύσεις. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που διαφώνησε με τις ρυθμίσεις. Το είχατε πει. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο Κοντιάδης, ο Ξενοφώνος Κοντιάδης, που είναι συνταγματολόγος κλπ. Διαφωνήσαμε με την προσέγγιση αυτή. Πέρασε όμως από τη Βουλή μια απαγόρευση. Μπορούν να συζητηθούν αυτά χωρίς τέλος, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Η απαγόρευση πάντα γεννάει αυτή την άρνηση. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο φίλος μας. Ο φίλος μας, γιατί δεν είμαστε κοντά να συζητήσουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε ο φίλος μας λέει να το συζητήσουμε αυτό, αλλά Κουσούλη, δεν είναι δυνατό. Ο φίλος μας λέει πώς λοιπόν μου βάζετε την ταμπέλα ότι είμαι φασίστας? Δεν είμαι φασίστας. Ναι, όχι, εγώ τις ημέρες αυτές που μου μίλησα εξήγησα ότι είναι πιο σύνθετο το φαινόμενο και δεν πρέπει κανείς να λειτουργεί αφοριστικά και καταγγελτικά. Δηλαδή, όταν λέτε πιο σύνθετο το φαινόμενο? Πιο σύνθετο το φαινόμενο, υπάρχει μια κοινωνιολογική βάση. Αυτό που εκφράζει τώρα ο φίλος μας που είπε ότι εναντιώνεται στις απαγορεύσεις είναι μια πλευρά αυτού του φαινομένου. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόβαθρο στην ελληνική κοινωνία που περιλαμβάνει την άρνηση, τη μη αποδοχή των συνθήκων και αναζητεί πολιτικές εκφράσεις εναντίωση σε αυτό που ονομάζουμε σύστημα. Λέει εδώ άλλος φίλος, σήμερα ποιο είναι τελικά περισσότερο δεξιό? Το αφήγημα, για παράδειγμα, Μακρόν ή το αφήγημα Λεπέν που λαμβάνει υπόψη της τους φόβους μεσαίων, μικρομεσαίων και εργατικών στρωμάτων ακόμη και της πληθυσμιακής αλλίωσης? Και μήπως αυτό έχει την εξήγησή του για το τι συνέβη και στην Ελλάδα, ο Κώστας? Ναι, να σας πω, επειδή έχουμε στη διάθεσή μας έννοιες δεξιά-αριστερά που είναι αλλοιωμένες στον χρόνο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στα κοινωνικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη και που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Εγώ συμμερίζομαι αυτή την επιφύλαξη, γι' αυτό έχω συχνά σημειώσει ότι αυτές οι φθαρμένες πλέον έννοιες δεν μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό που συντελείται στο κοινωνικό σώμα
δηλαδή τις μεταβολές που κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα δε στις μεγάλες κοινωνίες της Δύσης που κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικά θα περάσουν σε μια επόμενη φάση. Λέω ένα παράδειγμα, δεν μπορούν να συντηρήσουν για πάντα την ευμάρεια μέσα στην οποία ζουν. Συνεπώς θα πολλαπλασιαστούν οι ανισότητες και στην πλούσια Δύση. Θα έχουμε ταξικές διαιρέσεις πάρα πολύ βαθιές. Και ποιες είναι οι λέξεις που θα εκφράσουν τη νέα κατάσταση, δεξιά και αριστερά? Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμα πια αυτά τα σχήματα και σιγά σιγά πρέπει να επινοήσουμε νέα σχήματα κατανόησης. Θα κλείσω σήμερα μαζί σας, κύριε Κουσούλη. Πάντα έχουν ενδιαφέρον οι συζητήσεις, αλλά έχετε και ένα περιορισμό χρόνου. Έχω περιορισμό λίγο χρόνο. Με ένα υποερώτημα και με ένα καταληκτήριο ερώτημα. Το υποερώτημα είναι του Νικόλα. Αναφορικά λέει με τα κριτήρια που ο ακροατής δηλώνει ότι ψήφισε Κασιδιάρη. Χθες είπαμε κάτι για proactive και reactive και ότι ο λαός μας λειτουργεί πάντα αντιδραστικά. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν προλαβαίνεις τίποτα. Απλώς αντιδράς ενστικτοδός σε αυτό που συμβαίνει και τις περισσότερες φορές η ενστικτόδης αντίδραση δεν είναι και η πιο σωστή. Ναι, σωστές είναι όλες αυτές οι παρατηρήσεις των φίλων μας. Αυτό που είναι, επιτρέψτε μου να πω, κωδικοποιημένα ανάγκη στη χώρα, είναι η χώρα να ξαναβρει την πολιτική ζωτικότητά της. Και μέσα στην πολιτική ζωτικότητα να τα συζητήσουμε όλα. Παράδειγμα, χρειάζεται μια έχουμε ανάγκη από μια αναζωογόνηση των κομμάτων. Τα κόμματα εξελίχθηκαν στη διαδρομή σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς εξουσίας. Δεν συζητάνε, δεν διαλέγονται, δεν επεξηγούν, δεν θέτουν τα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος. Το κόμμα, ένα κόμμα, είναι ένας επεξεργαστής προτάσεων, λύσεων, ιδεών, επεξεργαστής νοήματος. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κόμμα, είναι ένας μηχανισμός εξουσίας. Στο μέτρο αυτό λοιπόν η πολιτική στη χώρα έχει υποχωρήσει, γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε. Θέλω να κλείσουμε. Αν υπάρχει ένας δρόμος να πάμε κάπου αλλού είναι η πολιτική, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που είχατε πει από τις πρώτες συζητήσεις μας και κάποιους τους ξένησε στη συνέχεια, το είπατε και πιο επεξεργασμένα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε μια εποχή που ανοίγουν δρόμοι από τη μια αλλά μπαίνουν και κρισιακά υπαρξιακά διλήμματα παγκόσμια, μία κοινωνία όπως τη χαρακτηρίσατε καθυστερημένη, έτσι τη χαρακτηρίσατε? Ναι, πράγματι έτσι. Έχω περιγράψει σε πολλά κείμενά μου πάρα πολλά χρόνια αυτό. Τι ελπίδες έχει να πορευτεί? Καθυστερημένη εννοούμε κοινωνικά και πολιτικά. Κοινωνικά και πολιτικά προφανώς. Τι ελπίδες έχει να πορευτεί σε αυτόν τον κόσμο? Διότι εντάξει, έχουμε τη μία ισχυρές, την άλλη λιγότερο ισχυρές κυβερνήσεις, αλλά το υπόβαθρο πάνω στο οποίο εδράζονται οι αποφάσεις έχει καθυστερήσει κατά εσάς. Τι ελπίδες έχει? Οι ελπίδες είναι υπαρκτές, περιορισμένες ελπίδες, όχι πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες και στέρες, στο βαθμό που η πολιτική της αντιπρόσωποι, αυτή τους εκλέγει, βρουν την πολιτική βούληση και το πολιτικό σθένος να επιταχύνουν αποφάσεις που συνδέονται με τη μεταβολή. Δηλαδή με τις ανάγκες της εποχής, έναντι των οποίων αναγκών μένουμε πίσω ως κοινωνία. Για παράδειγμα, χρειάζονται πολύ αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρξιακό ζήτημα που είναι το δημογραφικό μας πρόβλημα. Συζητήθηκε τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί με επιδερμικές αποφάσεις. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα στη χώρα, το ζήτημα της γνώσης, της μετάδοσης της γνώσης. Δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο. Στο βαθμό που η κοινωνία αδιαφορεί για τα μεγάλα ζητήματα, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κοινωνία που καθυστερεί ως προς τις ανάγκες της. Αυτό σημαίνει καθυστερημένη κοινωνία. Έτσι. Μάλιστα. Έχει μια υστέρηση μπροστά στις μεταβολές που γίνονται μπροστά της και δεν θέλει να τις παρακολουθήσει για πάρα πολλούς λόγους που είναι, θέλουν πολλές σελίδες για να το αναλύσουμε αυτό. Και διευκρινίστε μας και κάτι πριν σας αποχαιρετήσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ότι δεν πιστεύει κανένα νεολαία σήμερα και ψηφίζει κόμματα από αντίδραση, παίζει καθόλου ή θα ψηφίζει με τα κριτήρια που έχουμε εμείς? Και γιατί να λέμε αντίδραση ότι αντανακλούν οι επιλογές στα μικρά κόμματα, μια άρνηση και όχι μια νέα πρόταση? Να σας πω γιατί στην πραγματικότητα, αν κάνουμε μια συζήτηση, δεν συνιστά νέα πρόταση. Δηλαδή δεν έχουν κάτι το δημιουργικό, κατά τη γνώμη μου, όλες αυτές οι προσεγγίσεις και όλες αυτές οι επιλογές. Το χαρακτηρίζουμε έτσι γιατί κυρίως είναι αυτό. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε ένα χαρακτηριστικό. Κυρίως είναι μια άρνηση και μια απόρριψη αυτού που μέχρι τώρα έχει εγκατασταθεί. Μάλιστα. Και ένα αμιγώς, με αυτό κλείνω, στρατηγικό ερώτημα. Το αποτέλεσμα ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ως κέντρο δεξιά παράταξη, αντλώντας ψήφους από τη μεγάλη δεξαμενή αυτού του χώρου,
αλλά την ίδια ώρα να εφαρμόζει σκληρά νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να δείχνει με το δάχτυλο πιο δεξιά της ότι υπάρχει σκληρότερο πρόσωπο. Υπάρχει αυτή η πρόσωψη, έχει εγκατασταθεί. Δεν είναι μόνο πρόσωψη, υπάρχει και ουσία σε αυτό. Υπάρχει πράγματι μια κεντροδεξιά ματιά, ακόμη και κεντροαριστερή ματιά από ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει συντηρητικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της εποχής.